σε αυτό το θέμα για λίγο ακόμη, διότι όπως αντιλαμβάνεστε είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι μια σημαντική εξέλιξη για τον ομό του Εύρου. Ξεκίνησε λοιπόν, όπως είπαμε, η έλευση των 1.881 συνοριακών φυλάκων, οι οποίοι θα αναλάβουν πολύ σύντομα καθήκοντα στα σύνορα του Εύρου αφού πρώτα ενημερωθούν. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη φτάσει στον νομό και έχουν δεχτεί την υποδοχή και τις προσπάθειες για γρήγορη κατατόπιση από τους συναδέλφους τους. Μιλώντας για το ζήτημα αυτό, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης Κώστας Χατζιαναγνώστου τόνισε για άλλη μια φορά την αντίθεσή του στην εν λόγω απόφαση του Υπουργείου, αναφέροντας όμως ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι αστυνομικοί θα σταθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο πλευρό των εαφιχθέντων συναδέλφων τους. Φτάνουν στον Εύρο 1.881 συνοριοφύλακες, οι οποίοι θα οχυρώσουν τα σύνορα του νομού. 783 από αυτούς θα υπαχθούν στην αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της πόλης να επισημαίνει πως ο ίδιος και οι συνάδελφοί του θα σταθούν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους. Ναι, από σήμερα ξεκινάνε. Μέχρι και αύριο το μεσημέρι θα πρέπει να έχουν έρθει όλοι να έχει ολοκληρωθεί η άφηξή τους με την επίδοση των φύλων πορείας. 783, όπως έχουμε πει, έρχονται στην αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης. Εμείς μαζί με την αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, ενώ την διοίκηση και τους συναδέλφους, θα τους υποδεχθούμε. Θα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι αίτημα ή δυσκολία έχουν και οι συνάδελφοι της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, η διοίκηση και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και εμείς σαν σωματείο. Εμείς έχουμε δηλώσει βέβαια την αντίθεσή μας, όπως η Ομοσπονδία και όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία, ότι είμαστε αντίθετοι σε αυτήν την ενέργεια του αρχηγείου. Στην ουσία να επιστρατεύσει 1.883 άτομα, 2.000 σχεδόν, και να τους φέρει στον Εύρο, αποδυναμώνοντας και απογυμνώνοντας τις υπηρεσίες των υπόλοιπων 21 περιφερειακών ενωτήτων της χώρας από τους οποίους προέρχονται αυτοί οι συνάδελφοι. Και φυσικά έχουμε προτείνει και έχουμε πει κατά την άποψή μας ποιες θα είναι οι δυνατές λύσεις, όχι για να λύσουν τελείως το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης, αλλά να φτάσει σε σημείο τέτοιο που να πούμε ότι η κατάσταση είναι υποφερτή. Ζήτημα έχει ανακύψει, σύμφωνα με τον κύριο Χατζιαναγνώστου, με τη στέγαση των συνοριοφυλάκων οι οποίοι θα ανέβουν μαζικά στα σύνορα. Αυτό γιατί η πόλη της Ορεστιάδος δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές για την υποδοχή και στέγαση τόσο πολλών ατόμων και εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για τους νεοφερμένους συνοριοφύλακες. Φυσικά θα διαμένουν σε ξενοδοχεία, τουλάχιστον αυτοί που είναι στην Αλεξανδρούπολη, γιατί στην Ορεστιάδα, από ό,τι εκεί με τους συναδέλφους μιλάμε, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, διότι δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή για να κοιμηθούν όλοι σε ξενοδοχεία. Φημολογείται ότι θα μεταφερθούν στη σχολεία, στη φυλάκου του Δημοτήχου, στο τμήμα δοκίμων στη φυλάκου του Δημοτήχου. Κλείνοντας, ο κύριος Χατζιαναγνώστου επεσήμανε πως η συνοριοφύλαξη είναι ο μοναδικός λόγος που οι αστυνομικοί αυτοί έρχονται στον Εύρο. Έκανε λόγο ακόμη για άνηση διάκριση μεταξύ επαρχίας και λεκανοπεδίου από την κεντρική εξουσία, επισημένοντας πως οι κάτοικοι αμφότερων έχουν τα ίδια δικαιώματα. Όχι. Αυτοί οι άνθρωποι, σας είπα, για μας δεν έπρεπε να έρθουν. Έχουμε κάνει την πρότασή μας, είναι με τα άτομα που κατάγονται από τον Εύρο. Τα ξέρουν όλα, τα έχουμε πει χιλιοποί πλέον. Όχι, αυτοί οι συνάδελφοι δεν έρχονταν εδώ για να κάνουν άλλες υπηρεσίες στην αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης ή Ορεστιάδα, σε καμία περίπτωση. Έχουν και δικές τους υπηρεσίες εκεί στους δικούς τους νομούς τα ίδια προβλήματα. Εδώ, όπως και σε εκείνες τις διευθύνσεις, σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει η ηγεσία, το αρχηγείο συγκεκριμένα, να καταλάβει ότι οι πολίτες του Λεκανοπηδίου δεν είναι παραπάνω, δεν έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους πολίτες της υπόλοιπης χώρας. Δεν μπορεί δηλαδή να χωρίζει σε πατρικίους και πληβίους τους κατοίκους της Αττικής, του Λεκανοπηδίου, με τους υπόλοιπους κατοίκους της χώρας. Έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα και το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης πλέον είναι στο ίδιο επίπεδο για μας με τα προβλήματα του Λεκανοπηδίου.